είπε και το χαρακτήρισε μάλιστα ως μια κατάκτηση της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση, ότι το βασικό σενάριο που έχει συμφωνηθεί θα έχει 2 χρόνια χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, θα έχει επίσης τα επόμενα 2 χρόνια πλεονάσματα τα οποία θα συνδέονται με ρήτρα ανάπτυξης και ότι όλη η εξοικονόμηση που θα υπάρξει για τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που εγώ ρωτάω, αυτό το βασικό σενάριο έχει συμφωνηθεί ή το επιδιώκουμε ακόμα να το συμφωνήσουμε? Αυτό σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το ύψος των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια σύγκληση απόψεων και με τους θεσμούς. Αργυρός από επένδυση. Εκτός από τον Brazil Group, ήθελα να ρωτήσω, περιμένετε καταρχήν κάποιο σήμα από το G7, από τη Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών στη Δρέσδη, ένα, και δεύτερον, ο Πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ευρωκοινοβουλίου, θα πάει την Πέμπτη στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει? Από όσο γνωρίζω, δεν έχει κατατεθεί επίσημα κάποια τέτοια πρόσκληση. Επομένως, αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο, για αυτή τη συζήτηση που γράφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, σε σχέση με το G7, αυτό είναι ζήτημα των Υπουργών Οικονομικών των χωρών του G7 και η ατζέντα τους και η θεματολογία τους, αλλά και οι απόψεις οι οποίες θα ακουστούν εκεί πέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι το ζήτημα της Ελλάδας και κατ' επέκταση και της Ευρωζώνης είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την παγκόσμια οικονομία. Δεν έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες, δεν βάζει η Ελλάδα ατζέντα, η ελληνική κυβέρνηση μάλλον ατζέντα στο G7. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς έχουμε ενδιαφέρον για όλες τις εξελίξεις οι οποίες φορούν την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή και προφανώς και την ελληνική οικονομία. Παρακαλώ. Μαραφιάς Ανδρέας από Newsit. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, πιστεύετε ότι οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής συμβράμουν το έργο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη? Και το ρωτώ αυτό γιατί υπήρχαν ομιλίες όπως του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος αμφισβήτησε ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία, φέτοντας ευθέως θέμα ιδιωτικοποιήσεων, λέγοντας ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή, άσχετα αν δεν πήρε απόφαση, να μην υιοθετήσει ιδιωτικοποιήσεις σε λιμάνια, σιδηροδρόμους, φιλέτα, ακόμη και στα ζητήματα γενικότερα που έχουν να κάνουν με την πορεία αυτής της συμφωνίας. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζονται όλες οι απόψεις, εκφράζονται ανοιχτά. Ο κάθε ένας και η κάθε μία έχουν το δικαίωμα να λένε τις απόψεις τους, να τις καταθέτουν στα όργανα και μέσα από συντεταγμένο τρόπο να τις καταθέτουν και για ψηφοφορία. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την είχαμε από τότε που ήμασταν ένα κόμμα μικρό. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θυσιάσουμε αυτού του τύπου τις δημοκρατικές κατακτήσεις και σήμερα που είμαστε στην κυβέρνηση. Παρακαλώ. Ζαχαριάδης από το left.gr. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με δεδομένη την θέση της κυβέρνησης ότι οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις δόσεις και όλα όσα μας είπατε σήμερα, πρέπει να θεωρούμε την 5η Ιουνίου καταληκτική ημερομηνία ή είναι μια ημερομηνία η οποία μπορεί να πάει και πιο πέρα? Ευχαριστώ. Καταληκτική σε σχέση με τι? Με τη συμφωνία. Με τη συμφωνία. Κοιτάξτε, εμείς δεν βάζουμε καταληκτικές ημερομηνίες, δεν βάζουμε τελεσίγραφα, δεν κάνουμε εκβιασμούς. Επομένως δεν υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Σίγουρα με βάση τα προβλήματα ρευστότητας που θα το πω ακόμα μία φορά και ας γίνουμε γραφικός, ποτέ δεν τα έχουμε κρύψει. Προφανώς με βάση αυτά τα προβλήματα κινούμαστε και υπάρχει επιτακτική ανάγκη και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη και για τους θεσμούς να επέλθει σύντομα μία συμφωνία. Παρακαλώ. Ζαφυριάδα από την Real News. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει περίπτωση μέσα στην εβδομάδα να κατατεθούν στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και εκείνο της κοινωνικής ασφάλισης για την μη μείωση των επικουρικών συντάξεων? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίπτωση από αυτού. Παρακαλώ. Χρήστος Τσιγουρής από το Μέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει Αθήνα πετύχει μια συμφωνία μέσα στον Μάιο ή στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, θα έρθει στη Βουλή ή θα περάσει πρώτα? Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να περάσει και να εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ?
Σίγουρα εμείς θέλουμε και το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός και, και συζητήθηκε μάλλον και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει νομίζω σημασία να εκφραστεί και μία πρόταση από την Κεντρική Επιτροπή σε επίπεδο γνωμοδοτικό σε κάθε περίπτωση. Δεν βάζουμε από τη δική μας την πλευρά ζήτημα για το εάν ή όχι θα γίνει μια τέτοιου τύπου συνεδρίαση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τα όργανα του κόμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από την έκφραση άποψης από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, εάν τις επόμενες μέρες έρθει στην Βουλή η πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων, εάν η κυβέρνηση θα στηρίξει, γιατί πριν από λίγες μέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει ότι πρόκειται για ένα σχήμα λόγου. Ευχαριστώ. Η κυρία εννοείται για την πρόταση νόμου. Δεν ήταν για την αύξηση, για την επαναφορά του κατώτατου μισθού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν ήταν, από όσο γνωρίζω, η κυρία Κωνσταντοπούλου ως όφιλε έστειλε την πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος τόσο στο Υπουργείο Εργασίας, στο αρμόδιο Υπουργείο, όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να εξετάσει το Γενικό Λογιστήριο αν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση, όπως γίνεται με όλες τις προτάσεις νόμου που γίνονται από κόμματα είτε από άτομα εκτός κυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο είναι τυπικό και καλώς έγινε από την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν γνωρίζω εάν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο νόμου και ο πρόταση νόμου στην Ολομέλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν γίνει, θα τοποθετηθούμε. Παρακαλώ. Τσάκωνα από Αξία. Κύριε εκπρόσωπε, στην τελευταία της συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε ελάχιστα τον έλα για τις ελληνικές τράπεζες. Φοβίζει την κυβέρνηση ότι όσο πλησιάζουμε προς τη συμφωνία, όπως λέτε, τελικά θα κουρέψει τα κολάτερα των τραπεζών για να αυξήσει την πίεση. Ευχαριστώ. Η γνώση που έχω είναι ότι αυτή η μικρή σχετικά αύξηση του έλα έχει να κάνει και με τον περιορισμό και τη σταθεροποίηση των εκροών από το τραπεζικό, των καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. Ούτως ή άλλως, υπάρχει και ένα απόθεμα χρημάτων, κεφαλαίων από τον ΕΛΑ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτό ορθώς, αν θέλετε, έκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι δεν χρειαζόμαστε κάποια αύξηση σε αυτό το ποσό. Δεν πιστεύω ότι όσο φτάνουμε κοντά στη λύση μια τέτοιου τύπου ενέργεια, μιλάω για το δεύτερο ερώτημα, για το κούρεμα των αξιών των ομολόγων, έχει κάποιο νόημα. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα δημιουργούσε προβλήματα στη διαπραγμάτευση και νομίζω κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με το πλαίσιο της συζήτησης η οποία γίνεται. Αντώνης Αντζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, χτες η κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής φέρεται να τοποθετήθηκε κατά της τοποθέτησης του κυρίου Ταγματάρχη ως διευθύνοντα συμβούλου του Σούτι ΣΕΡΤ. Ήθελα να ρωτήσω αν μια τυχόν αρνητική ψήφο σήμερα από την κυρία Κωνσταντοπούλου ή άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση. Και επειδή είχαμε μια αιχμή από τον Πρωθυπουργό την πρώτη μέρα, μια απάντηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν υπάρχει κάποιο θέμα για το Μέγαρο Μαξίμου. Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως γνωρίζετε, έχει εκφραστεί αρνητικά και επικριτικά στην τοποθέτηση του κυρίου Ταγματάρχη. Ο κάθε ένας και κάθε μία από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, από όποια θέση και αν έχουν, μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους ελεύθερα. Επομένως, δεν τίθεται κάποιο ζήτημα σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στην έκφραση του δικαιώματός της να λέει την άποψή της και μέσα στις αρμόδιες επιτροπές. Για την κυβέρνηση όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο νομοθετήθηκε πριν από κάποιες εβδομάδες σχετικά με την επαναλειτουργία της ΣΕΡΤ, το οποίο ήταν και ένα αίτημα, αν θέλετε, που υπήρχε από ευρεία στρώματα της κοινωνίας και το οποίο αποτελούσε και βασική θέση και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του νόμου ο οποίος έχει ψηφιστεί. Ναι. Εάν σήμερα η Επιτροπή, κύριε εκπρόσωπε, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα γιατί νωρίτερα δεν το είπα, γνωμοδοτήσει, έτσι γνωμοδοτική είναι η
εν πάση περιπτώσει, η απόφαση. Αρνητικά, η κυβέρνηση θα το πάρει υπόψη, δηλαδή θα αλλάξει την τοποθέτηση του κ. Ταγματάρχη ή θα επιμείνει μέχρι τέλους παρά την όποια αντίθεση της Επιτροπής? Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αρνητική εισήγηση και αρνητική γνωμοδότηση. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώς τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει σε λίγη ώρα και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Παρακαλώ. Γιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Ο κύριος Βαρουφάκης παραδέχτηκε την καταγραφή στο Eurogroup. Η παραδοχή αυτή και γενικώς το στυλ του Υπουργού δημιουργεί επικοινωνιακά προβλήματα στην κυβέρνηση? Εμείς δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εξετάζεται η ουσία της πολιτικής με επικοινωνιακά κριτήρια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Βαρουφάκη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, χαίρει της απεριόριστης εμπιστοσύνης τόσο του Πρωθυπουργού όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Μασακυριάκος από Ριζοσπάστη. Ακούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης την κυβέρνηση να λέει ότι κινείται στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχει πάρει. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα να εμφανίζονται. Πριν είπατε για το ΦΠΑ. Ακούσαμε κάποια σενάρια για τους τρεις συντελεστές του ΦΠΑ που η κυβέρνηση προτείνει. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα και η διατήρηση του ΕΝΦΕ για το 2015, ίσως και για το 2016? Η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, όχι, σίγουρα δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς και δεν συζητάμε και σενάρια τύπου 11% τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή και 23%, είτε κάποια άλλα σενάρια τύπου... Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο 6,5% και η κυβέρνηση προτείνει 7%, ναι, ο χαμηλότερος συντελεστή. Άρα είναι αύξηση των υπάρχων συντελεστών. Μιλάμε για μια ελάχιστη αύξηση αυτή τη στιγμή, η οποία... επειδή ακριβώς η πρόταση της κυβέρνησης για το φόρο προστιθέμενης αξίας λαμβάνει υπόψη την αναδιανεμητική επίδραση που μπορεί να έχει ο φόρος προστιθέμενης αξίας, έχουμε προτείνει και έχουμε στοιχειοθετήσει και την πρότασή μας πάνω σε συγκεκριμένες μελέτες να μεταφερθούν όλα τα τρόφιμα από όποια κλίμακα κι αν είναι αυτή τη στιγμή στον χαμηλότερη που είναι το 7%. Σύμφωνα και με τις μελέτες που έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, μία τέτοια πρόταση με βάση αυτούς τους συντελεστές για το φόρο προστιθέμενης αξίας δημιουργεί θετικές επιδράσεις για το χαμηλότερο 70% της εισοδηματικής κατανομής και αντιθέτως μεταφέρει κάποια βάρη στο υψηλότερο 30% της εισοδηματικής κατανομής. Επομένως, ακόμα και αυτές οι προτάσεις που κάνουμε για το φόρο προστιθέμενης αξίας αποσκοπούν στο να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε το καλάθι της νοικοκυράς και τα αγαθά τα οποία καταναλώνουν κυρίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα όσο το δυνατόν μπορούμε. Παρακαλώ. Μας είπατε δύο φορές σήμερα ότι η κυβέρνηση ευελπιστεί και είναι αισιόδοξη ότι βρίσκεται μερικές μέρες μακριά από μια συμφωνία. Πώς να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός το Σάββατο για πρώτη φορά, εάν το έχω καταγράψει σωστά, παραπονέθηκε ότι οι εταίροι δεν τηρούν τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που αυτή η διαμαρτυρία τίθεται στο υψηλότερο επίπεδο. Κοιτάξτε, όταν είμαστε στην εξέλιξη μιας διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα αν είσαι στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορείς να ασκήσεις κριτική είτε δεν μπορείς να εκφράσεις διαφωνίες ή ακόμα και επικρίσεις στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση. Βλέπουμε πολλές φορές και από τη δική μας την πλευρά προσπαθούμε να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, παρόλο που για επικοινωνιακούς λόγους θα μπορούσε να μας βοηθούσε, αλλά μας νοιάζει η ουσία αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται πολλές φορές δηλώσεις από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών, οι οποίες είναι άκρως επιθετικές, υποτιμητικές αν θέλετε, και κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να περνάνε και τα όρια της προσβολής.
Εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε επιλέξει να μην απαντάμε με αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί δεν μπορούμε, ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν είναι αυτό το νόημα. Το ζήτημα είναι να προσπαθήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης να βάλεις αυτά τα ζητήματα, να ξεκαθαρίσεις το ποιες είναι οι δικές σου θέσεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, οι δικές σου προτάσεις και πάνω σε αυτές να διαπραγματευτείς. Είναι εύκολο να υποκύπτουμε σε ρητορικά σχήματα. Το δύσκολο είναι να προσπαθούμε όλοι μαζί να επιδεικνύουμε ευθύνη και ρεαλισμό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Κύριε εκπρόσωπε Γκιώκας από Βήμα FM, το αναπτυξιακό πακέτο το οποίο διεκδικεί, το επενδυτικό αυτό πακέτο, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας θα αφορά δημόσιες επενδύσεις και έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω ή θα καταλήξουν στα χέρια της ολιγαρχίας που με τόση θέρμη χτες κατήγγειλε ο Πρωθυπουργός? Αυτό είναι πολύ σωστό ερώτημα που μου θέτετε. Το ζητούμενο είναι να κατανεμηθούν με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική διάχυση των ωφελιών από αυτές τις επενδύσεις, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Δεν έχουμε σκοπό μέσα από ένα τέτοιο τύπου επενδυτικό πρόγραμμα να στήσουμε μια νέου τύπου ολιγαρχία, όπως είπατε, ούτε να αποτελέσουν μαξιλαράκια για κάποιου άλλου τύπου προνομιούχους, επιχειρηματίες, όπου είχαν όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα προνομιακές σχέσεις. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι ότι μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα επενδυτικό να μπορέσει να πάρει ανάσα η κοινωνία και η οικονομία. Θοδωρής Λαπαναϊτής από thecitizen.gr. Θα μου επιτρέψετε να κάνω 3 ερωτήματα. Δεν άπτονται της οικονομίας, απλά επειδή έχει περάσει πολύ καιρό και υπάρχει ένα θέμα με το briefing κλπ. Είναι πολύ σοβαρά. Έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και μέσα στο κόμμα σας. Το ένα, κατ' ουσίαν είναι 2 ζητήματα. Το ένα αφορά το μεταναστευτικό και το άλλο τη στάση του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Στις 21 Μαΐου εκδόθηκε μια ανακοίνωση για τα 25 χρόνια αναβαθμισμένων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Σε αυτή την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται λόγος για κοινές δημοκρατικές αξίες που οδήγησαν στη σφυριλάτηση μια σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Κατανοώ ότι εμπορικές, οικονομικές κλπ. Σχέσεις μπορούν να υπάρχουν. Αλλά μπορεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μιλάει για κοινές δημοκρατικές αξίες με ένα κράτος που είναι κατοχική δύναμη στα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, βομβαρδίζει νοσοκομεία και σχολεία, σκοτώνει παιδάκια. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα να υπογράψει μια αντίστοιχη δήλωση με την Τουρκία ότι μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες όταν κατέχει, ας πούμε, το βόρειο τμήμα της Κύπρου? Ο Πρωθυπουργός συμφωνεί, η κυβέρνηση συμφωνεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Με αυτό. Είναι σαφές. Έτσι. Το ένα είναι ερώτημα. Αυτό. Και το λέω γιατί και ακόμα και βουλευτές σας χαρακτηρίζουν κατάπτυστη αυτή την ανακοίνωση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά. Λίγο πιο σύντομα, αν ναι, ναι, σας πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, να την παρακάμψω και πάω στο δεύτερο. 2 ερωτήματα. Το δεύτερο, λοιπόν. Υπάρχει μια καταγγελία ότι Σύριοι πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο 192, στις 12 Μαΐου έφτασαν στην Κρήτη και εκεί οι αστυνομικές αρχές σημάδευαν τα χέρια τους με αριθμούς καταγραφής την ώρα που κοιμούνταν. Έχετε γνώση του περιστατικού, πώς το κρίνετε? Υπάρχει τέτοια πρακτική, συνηθίζεται? Θα σας απαντήσω γρήγορα, χωρίς να έχω ακριβή εικόνα για το δεύτερο. Σίγουρα δεν είναι μια πρακτική η οποία είναι σύμφωνη και συμβατή και τόσο με τις αξίες της ελληνικής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όσο και με τους νόμους της χώρας μας και με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, μια τέτοιου τύπου καταγγελία διερευνάται, θα διερευνηθεί και θα είμαι και σε θέση να σας απαντήσω ενδεχομένως και την επόμενη φορά σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Στο πρώτο θέμα που μου θέσατε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε σχέση με τις σχέσεις με το Ισραήλ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε μια διαδικασία έτσι ώστε να προωθήσει τις διπλωματικές αυτές σχέσεις. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει κάποιες πάγιες θέσεις τόσο της
σημερινής ελληνικής κυβέρνησης, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ αν θέλετε, σε σχέση με ζητήματα που αφορούν το Παλαιστινιακό και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά. Την επόμενη φορά, αν θέλετε, θα μπορώ να σας έχω μια πιο συγκροτημένη απάντηση, επειδή είναι ένα θέμα που έχουν περάσει και κάποιες εβδομάδες και όντως δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε σχέση με αυτό, και με χαρά να το συζητήσουμε και να σας ενημερώσω. Έφη Μπαρμπάτση από τον Αλφα. Για το θέμα της ρύθμισης των 100 δόσεων που λύγει αύριο, θα υπάρξει κάποια παράταση? Αυτό θα το ανακοινώσει, θα ανακοινωθεί κάποια τέτοια πρωτοβουλία, αν υπάρξει, η αρμόδια υπουργός, αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, η κυρία Βαλαβάνη. Πάντως, μιας και με ρωτάτε, είναι μεγάλη έτσι, η προσφυγή είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προσώπων στη ρύθμιση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία, θα κατατεθεί από την κυρία Βαλαβάνη, θα ανακοινωθεί μάλλον από την κυρία Βαλαβάνη. Παρακαλώ. Αγόρης από το Χωνί. Ένα σχόλιο θέλουμε για τα αποτελέσματα των χθεσινών ισπανικών εκλογών, για την πτώση Ραχώη και την άνοδο των Ποδέμος. Το μόνο σχόλιο που μπορώ να σας κάνω είναι ότι προφανώς η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, είτε αυτό αφορά δημοτικές εκλογές είτε εθνικές εκλογές, και προφανώς βγάζουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα από αυτό. Παρακαλώ, ναι, αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολλές, οπότε αν υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ρωτήσει δύο φορές, ναι, μία φορά. Θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την αναφορά σου ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ την, έχει την ευθύνη να πληρώσει τις υποχρεώσεις της χώρας εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς γίνεται χθες κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, πάρα πολλά στελέχη να απειλούν με στάση πληρωμών, και σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης να λέει ότι έχουμε την ευθύνη να πληρώσουμε? Βρίσκεται κάποια απόσταση σε αυτό ανάμεσα στις δύο τοποθετήσεις? Πώς γίνεται μια τέτοια διαφοροποίηση? Εγώ αυτό που σας λέω και το έχω επαναλάβει πολλές φορές εδώ πέρα και δεν νομίζω ότι έχω υποπέσει σε κάποια αντίφαση, είναι ότι είναι γνωστά τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να επαναλάβω μια μόνιμη απάντηση που σας δίνω για το πόσα έχουμε πληρώσει, τα πόσα δεν έχουμε λάβει στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης και πώς τέλος πάντων εφαρμόζεται μονομερώς αυτή η δανειακή σύμβαση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αποπληρώνουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις μας και δεν εισπράττουμε κάτι σε αυτό το πλαίσιο. Γνωρίζετε λοιπόν τα προβλήματα ρευστότητας. Όταν υπάρχουν στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης τα οποία λένε αυτό που είπατε κι εσείς τώρα, το λένε επειδή γνωρίζουν ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική οικονομία. Αυτό που λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, που αποτελεί και πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι στο βαθμό που είμαστε σε θέση να πληρώσουμε, θα αποπληρώνουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και ευθύνη της κυβέρνησης είναι να είναι σε θέση να αποπληρώνει όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Της κυβέρνησης ή και των δανειστών? Προφανώς είναι και ευθύνη και των δανειστών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάλι πολλές φορές, ότι είναι ευθύνη και των δανειστών να είναι συνεπείς σε αυτού του τύπου τις δανειακές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Παρακαλώ. Το Σαββατοκύριακο αλλά και συνεχώς το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί για φοροεπιδρομή. Ένα. Και δύο. Ο κ. Βενιζέλος κατέθεσε, νομίζω, πριν από λίγο και τρίτη επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Για το ίδιο θέμα, για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, στην ώρα του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, όταν ρωτάς με την ίδια επιμονή για ένα θέμα που αντιλαμβάνεται και ο κ. Βενιζέλος ότι δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση τη στιγμή ακριβώς που είμαστε σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, μάλλον γίνεται και για λόγους να τραβήξουμε κάποιο ενδιαφέρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, αυτό που αποτελεί, που έχει απαντηθεί και από μένα σε αυτό εδώ πέρα, από αυτό εδώ το βήμα, είναι ότι σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην δώσει τώρα αυτού του τύπου την ενημέρωση. Ούτως ή άλλως κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση, πόσο δε μάλλον ο κύριος Βενιζέλος ή ο κύριος Σαμαράς, ότι κάνουμε διαπραγμάτευση πίσω από κλειστές πόρτες. Να σας υπενθυμίσω
ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια επικυβερνήσεως του κυρίου Σαμαρά έγινε είτε κάποιου τύπου briefing σαν αυτό εδώ πέρα, ουδέποτε ο κύριος Σαμαράς έρχονταν στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή για να απαντήσει σε αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η διαπραγμάτευση που γίνονταν στο πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν μια διαπραγμάτευση που όχι απλά γίνονταν πίσω από κλειστές πόρτες, γινόταν πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες και δεν υπήρχε η παραμικρή ενημέρωση στον ελληνικό λαό ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός και έχει έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει απαντήσει. Ήδη έχει πάει στη Βουλή σχεδόν περισσότερες φορές από ότι ο κύριος Σαμαράς στα χρόνια της θητείας του ως Πρωθυπουργός. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος την ελληνική κυβέρνηση ότι κινείται στη διαπραγμάτευση με συνθήκες αδιαφάνειας. Τώρα, για την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε για την κατηγορία της Νέας Δημοκρατίας περί φοροεπιδρομής, είναι εύκολη η επίκληση της λαϊκής ρίσης ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Και νομίζω έχει απαντηθεί πολλές φορές και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από τα πρώτα νομοθετήματα τα οποία φέραμε ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν συνθήκες χαλάρωσης της θηλιάς τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των νομικών προσώπων της θηλιάς όμως που είχαν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένης και αυτής του κυρίου Σαμαρά. Δώσαμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες συμπολίτες μας να μπορούν να ρυθμίσουν χρέη, να μπορούν να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Την ίδια στιγμή μιλάμε και συζητάμε για στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις οι οποίες να ανακατανέμουν τα βάρη που πλήρωσε συλλήβδινο ο ελληνικός λαός και κυρίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα και να τα αναδιανύμουμε με έναν τρόπο αυτά τα φορολογικά βάρη έτσι ώστε να πάρουν ανάσα αυτοί οι οποίοι πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια το μάρμαρο. Νομίζω ότι κανένας συμπολίτης μας δεν μπορεί να πάρει σοβαρά τις κατηγορίες και τις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί φοροεπιδρομής που σχεδιάζει αυτή η κυβέρνηση. Παρακαλώ. Πούλο, FM Voice. Νωρίτερα εκφράσατε πλήρη στήριξη στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα λέγατε το ίδιο ως κυβέρνηση μία ακόμη φορά και για τον κύριο Πανούση, μετά και την πρόσφατη επίθεσή του στη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και αυτά που διαβάσαμε για πιέσεις στην Κεντρική Επιτροπή προς την κατεύθυνση της παραίτησής του. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές γίνονται δηλώσεις από υπουργούς σε διάφορα επίπεδα, με τις οποίες άλλοτε και η κυβέρνηση συμφωνεί, άλλοτε δεν συμφωνεί. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και με διάφορες δηλώσεις του κυρίου Πανούση και υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν θα μοιραζόμασταν την ίδια άποψη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή για κανέναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης από την πλευρά τη δική μας. Απλά έχουμε 5 λεπτά. Να μαζέψουμε λίγο τις ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η όποια συμφωνία επιτευχθεί θα υλοποιηθεί από το υφιστάμενο κυβερνητικό σχήμα? Υπάρχει κάποιο δίλημα που μπορεί να τεθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάποια στελέχη τα οποία, αν δεν αντέχουν να σηκώσουν το βάρος μιας συμφωνίας, ενδεχομένως? Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού, δεν υπάρχει ζήτημα για αλλαγή στα κυβερνητικά πόστα. Κύριε εκπρόσωπε, δεν έχω καταλάβει κάτι. Εάν στις 5 του μηνός δεν έχει υπάρξει συμφωνία, παρά τις όποιες προσπάθειες έχετε κάνει εσείς και η άλλη πλευρά, δεν υπάρξει συμφωνία. Έχετε το 1,6 που χρειάζεστε μέσα στον Ιούνιο για να το πληρώσετε, και αν δεν υπάρξει μέχρι τις 5 του μηνός σε συμφωνία, έχετε άλλη καταληκτική ημερομηνία? Τι τώρα σημαίνει αυτό? Απλά με επαναλαμβάνετε και εσείς, με επαναλαμβάνετε τα ίδια ερωτήματα. Δεν το έχω καταλάβει. Και θα αναγκαστώ να σας επαναλάβω κι εγώ την ίδια απάντηση. Έτσι.
Η απάντηση είναι αυτή η οποία την έδωσα και πριν και μία και δύο και τρεις φορές. Θα με βάλετε να την επαναλάβω. Δεν θα σας απαντήσω τώρα, γιατί έχω απαντήσει ήδη πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Και μπορώ να σας παραπέμψω και σε προηγούμενα. Έχετε απαντήσει αν υπάρχει άλλη καταληκτική ημερομηνία πέρα από τις 5 του μηνός. Αυτό που σας λέω είναι ότι η κυβέρνηση στοχεύει και έχει βάσιμες αξιώσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα ήδη από την πρώτη ερώτηση του σημερινού briefing. Τελευταία ερώτηση. Δύο τελευταίες ερωτήσεις και τελειώνουμε. Μαλτέζο από το Reuters. Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σύντομα, τίθεται ζήτημα επέκτασης της παρούσας δανειακής σύμβασης στα τέλη Ιουνίου? Ούτε έχουμε θέση εμείς ως κυβέρνηση, ούτε μας έχει τηθεί κάποιο ζήτημα παράτασης. Και Χαγιά από τα Νέα. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ξένα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο μη πληρωμής της δόσης προς το Δούνου του, δέχτηκε κάποιες οχλήσεις ενδεχομένως από ξένους παράγοντες η κυβέρνηση μετά από αυτές τις δηλώσεις? Όχι, δεν έχει υπάρξει παρά μικρή παρέμβαση μετά από αυτές τις δηλώσεις. Τελευταία ερώτηση. Όσο είμαστε ακόμα στο χρονικό πλαίσιο, γι' αυτό κοιτάω και το ρολόι συνέχεια. Στεφανόπουλος από Greek American News Agency. Μπορείτε να μας κάνετε μια επίσημη ενημέρωση για το κλίμα που βρήκε ο Πρωθυπουργός στο τηλεφώνημά του με τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ? Διότι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, έχουμε μόνο κάποιες διαρροές. Ο Πρωθυπουργός, σας το έχω πει και άλλες φορές αυτό, προβαίνει συχνά σε επαφές με διεθνείς παράγοντες, είτε ομόλογους του, αρχηγούς κρατών, είτε και με τον Υπουργό Οικονομικών, τον ΗΠΑ, όπως συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή με ρωτάτε. Και επιλέγουμε από τη δική μας την πλευρά ως κυβέρνηση να μην δίνουμε στη δημοσιότητα αυτού του τύπου τις επαφές. Αυτό δεν γίνεται επειδή θέλουμε να κρύψουμε κάτι, ούτε επειδή πιστεύουμε ότι δεν μας συμφέρει επικοινωνιακά. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του σεβασμού των διπλωματικών σχέσεων και των επαφών που κάνει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια επικοδομητική συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα και με κοινή, έτσι, αμοιβαία, σε ένα αμοιβαίο πνεύμα, ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία σε ένα εύλογο χρονικό, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.